Πιστεύω θέλει να βγάλει τον καλό του εαυτό που πραγματικά υπάρχει αυτός ο εαυτός. Δεν είναι ψεύτικος. Δεν πάβει όμως το εσωτερικό του μεγαλείο να φαίνεται προς τους άλλους. Δηλαδή και γι' αυτό τον έχει αγαπήσει ο κόσμος. Και οι Άγιοι είχαν εκρήξεις. Ο Θεός ο ίδιος, ο Ιησούς Χριστός, ολιγοπίστησε, είπε προς το Θεό: Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες και ούτω καθεξής. Δηλαδή βλέπουμε ότι σαν άνθρωπος, ότι έχουμε το δικαίωμα οι άνθρωποι να έχουμε αδυναμίες. Μπορεί ο καθένας με τον δικό του τρόπο να εκφράσει την πίστη του και την αγάπη του προς τον Θεό. Ο Γιώργος το έκανε αυτό και το κάνει. Είναι παιδί αγαθό, είναι καλό, έχει καλή ψυχή, πιστεύει. Είναι όντως παιδί που έχει πάρα πολύ καλή ψυχή, βοηθάει τον κόσμο, έχει καλή σχέση με τον Θεό, θέλει να έχει καλή σχέση με τον Θεό, πιστεύει στον Θεό και στην Παναγία, την Ευαγγελίστρια εδώ. Μάλιστα, μια εικόνα που έχει κάνει δώρο, όπως προαναφέρετε κι εσείς. Εγώ όταν ήρθα στο μοναστήρι του 2010 ήθελα να κάνω ένα αντίγραφο της Παναγίας της εικονίστριας. Και το ανέφερα ότι θέλω να κάνω μια εικόνα, λέω, της Παναγίας. Και λέει, ήθελα να την κάνω εγώ δώρο. Και η εικόνα αυτή άξιζε 2.500 ευρώ. Γι' αυτό, όπως είπατε, είδατε το αφιέρωμά του, την έκανε αυτός, έκανε και την κορνίζα και την εικόνα. Την έκανε δώρο στο μοναστήρι μας και την έχουμε εις προσκύνηση έξω στον Άρθικα.